Λέων Β, κεφάλαιο Ι και εδάφιο 1. Είχε δέ ο Αχαάβ εβδομήκοντα Ιούσεν Σαμαρία και έγραψεν ο Ιού επιστολά και απέστειλεν Σαμάριαν προς τους άρχοντες της Ιεζραήλ και προς τους πρεσβυτέρους και προς τους πεδοτρόφους του Αχαάβ λέγον. Τώρα καθώς φτάσει προς εσάς η επιστολή αυτή, επειδή έχετε τους Ιού του Κυρίου σας και έχετε τα σαμάξ και τους ύπους και χειράν και όπλα, ιδέτε ποιο είναι ο καλύτερος και αρεστότερος μεταξύ των ιών του Κυρίου σας και καταστήσατε αυτόν επί του θρόνου του πατρός αυτού και πολεμείτε υπέρ του οίκου του Κυρίου σας. Εκείνοι όμως εφοβήθησαν σφόδρα, σφόδρα και είπαν «Ιδού δύο βασιλείς δεν εστάθησαν κατά πρόσωπον αυτού του Ιού και πώς εμείς θέλουμε να σταθεί. Και απέστειλαν προς τον Ιού ο επιστάτης του οίκου και ο επιστάτης της πόλεως και οι πρεσβύτεροι και οι παιδοτρόφοι λέγοντες «Ημείς είμαι θα δούλη σου και θέλω κάμει παν ό,τι μας είπε. και δεν θέλω να κάμει ουδέναν βασιλέα. Κάμε ό,τι είναι αρεστόν εις τους σου». Τότε έγραψε προς αυτούς επιστολήν Δευτέρα λέγον «Εάν είστε μου και εισακούετε τις φωνή μου λάβετε τα σκεφαλά των ανθρώπων των ιών του Κυρίου σας και έλθετε προς εμέ, εις η Εσδραήλ, αύριον την Αραντάφτην. Οι δέοι οι του βασιλέως εβδομήκοντα άνθρωποι ήσαν μετά των μεγάλων της πόλεως ήτινες ανέτρεφαν αυτούς. Και καθώς έφτασε η επιστολή προς αυτούς, λαβώντες τους ιούς του βασιλέως, έσφαξαν εβδομήκοντα ανθρώπους και έβαλαν τα σκεφαλά σε αυτό, εις καλάθια και έστειλαν προς αυτόν εις η Εσδραήλ. Και ήλθε ο μηνυτή και ανοίγει προς προ αυτόν λέγον. Έφεραν τα σκεφαλά στον ιό του Βασιλέω και είπε: Βάλε αυτά κατά δύο σωρού εν τη εισόδο τη πύλη έω πρωί. Και το πρωί εξήλθε και σταθεί είπε προ πάντα των λαών «Σείς είστε δίκαιοι. Ιδού εγώ συνόμωσα εναντίον του κυρίου μου και θανάτω αυτόν, αλλά πάντα τούτου τι επάταξε. Γνωρίσατε τώρα ότι δεν θέλει πέσει εις την γη ουδέν εκ των λόγων του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε ο Κύριος κατά του οίκου του Αχάβ, διότι εξετέλεσεν ο Κύριος όσα ελάλησε δια του δούλου αυτού Ηλία. Και επάταξεν ο Ιού πάντα στους εναπολυφθέντας εκ του οίκου του Αχάβ εν Ισραήλ και πάντα στους μεγάλους αυτού και τους ικίους αυτού και τους ιερείς αυτού, ώστε δε αφήκεν εις αυτών υπόλοιπων. Έπειτα σηκωθήσανε χώρισε και ήλθεν η Σαμάρια και εν την οδό ενώ είτο το πλησίον της μάνδρας ποιμένων, έβρικεν ο Ιού τους αδελφούς του Οχοζία βασιλέως του Ιούδα και είπε τι είστε, η δε είπε Ον είμαι θα αδελφοί του Οχοζίου και καταβαίνομαι να χαιρετήσουμε του τους Υιούς του βασιλέως και τους Υιούς της βασιλήσης. Και είπε «Συλλάβετε αυτού ζώντα. και συνέλαβαν αυτού ζώντα και έσφαξαν αυτού πλησίον του φρέατος της μάνδρας, 42 ανθρώπους δεν ουδέ ένα εξ αυτών. Και αναχωρήσα σε Κίθεν, έβρικε τον Ιωναδάβ, Ιων του Ριχάβ, ερχόμενον η συνάντηση αυτού και χαιρέτησε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Η καρδία σου είναι ευθεία, καθώς η καρδία μου μετά της καρδίας σου» και απεκρίθη ο Ιωναδάβ, «Είναι, εάν είναι δώσ' τη χείρα σου» και έδωκε τη χείρα αυτού και ανεβίβασεν αυτόν προς εαυτόν επί την άμαξαν και είπε, «Ελθέμετε μου και ιδέ των ζήλων μου υπέρ του Κυρίου» και επεβίβασαν αυτόν εις την άμαξαν αυτού και ότε ήλθε ήλθεν η Σαμάριαν επάταξε πάντα στους εναποληφθέντας εκ του Αχαάβ εν Σαμαρία έως σου υφάνισεν αυτόν κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε προς τον Ηλίαν. Τότε συνήθρισεν ο Ιού πάντα των λαών και είπε προς αυτούς «Ο Αχάβ εδούλευσε τον Βάαλ, τον Βάαλ ο αχαβ εδουλευσε τον βααλ ολίγων. Ο ο θέλει δουλεύσει αυτόν πολύ. Τώρα λοιπόν καλέσατε προσεμέ εμέ πάντα στους προφήτας του Βαλ, πάντα στους λατρευτάς αυτού και πάντα στους ιερείς αυτού. Ας μη λείψει μη δείς, διότι έχω θυσίαν μεγάλην εις τον Βαλ, πάσος της λείψει, δεν θέλει ζήσει. Πλην ο Ιού έπραξε τούτο δολίος, επισκοπό να εξολοθρεύσει τους λατρευτάς του Βαλ. Και είπε ο Ιού, κηρύξατε δια τον Βαλ και κήρυξαν. Και έπεψε ο Ιού πάντα τον Ισραήλ και ήλθον πάντε οι λατρευτέ του Βαλ και δεν έμεινε ουδή ως δεν ήλθε. Και ήλθον στον τον οίκον του Βαλ και επλήστη ο οίκο του Βαλ στόμα ή στόμα. Και είπε προ τον ηματιοφύλακα, εξάγαγε η μάτια διαπάντα στου λατρευτά του Βαλ και εξήγαγεν ει αυτού τα ημάτια. Και εισήλθεν ο Ιού και ο Ιωναδάδ, ο Υιός του Ριχάβη στον οίκο του Βαλ και είπε προς του Βαλ, ερευνήσατε και ιδέτε να μην είναι εδώ με σας μη εκ των δούλων του Κυρίου αλλά μόνον οι λατρευτέ του Βαάλ και όταν εισήλθον για να προσφέρω θυσία και ολοκαυτώματα, ο Ιού διέταξε κοντά άνδρας και είπε ως τις αφήσει να διασωθεί τις εκ των ανθρώπων τους οποίους εγώ έφερα εις τα σχήρα σας, η ζωή αυτού θέλει είστε αντί τη ζωή εκείνου και ως τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα είπε ο Ιού προ του δορυφόρου και προ του ταγματάρχα. Εισέλθετε, πατάξατε αυτού, μη δεις, ας α μην εξέλθει. Και επάταξαν αυτού οι δορυφόροι και οι ταγματάρχε εν στόματι τη και έριψαν έξω. Και πήγαν ω τη πόλεω του οίκου του Βαλ και εξέβαλαν τα είδωλα του οίκου του Βαλ και κατέκαυσαν αυτά και κατεσυνέτριψαν το είδωλον του Βαλ και κατεκρίμνησαν τον, Υιό, τον οίκον του Βάλ και έκαμαν αυτόν κοπρόνα έως της μέρας ταύτης. Ούτως υφάνισε ο Ιού τον Βάλ εκ του Ισραήλ. Πλην δεν απεμακρύνθη από τον ομαρτιόν του Ιεροβουάμ Ιού του Ναβάτ ώστε έκαμε τον Ισραήλ να μαρτήσει από τον χρυσόν μόσχον τον Εν Βεθήλ και τον Ενδάν Και είπε ο Κύριος προς τον Ιού «Επειδή έπραξας καλός εκτελέσας το αρεστόν Ιησούς οφθαλμούς μου και έκαμες εις τον οίκον του Αχάβ κατά πάντα όσα ήσαν εν την καρδία μου η Ιησού μέχρι της τετάρτης γενεάς θέλουν καθίσει επί του θρόνου του Ισραήλ. Και δεν επρόσεξε ο Ιού να περιπατεί εξ όλης της καρδίας αυτού εν τον νόμο Κυρίου του Θεού του Ισραήλ δεν απεμακρύνθη από τον αμαρτιών του ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εν εκείνες τις ο Κύριος να κολοβώνει τον Ισραήλ και επάταξαν αυτούς ο Αζαήλ εις πάντα τα όρια του Ισραήλ από Ιορδάνου προς Ανατολά πάσαν την Γιν Γαλαάδ, τους Γαδίτας και τους Ρουβινίτας και τους Μανασίτας από Αροήρ της επιτυχημάρου Αρνών την Τεγαλαάδ και την Βασάν. Δεν οι πράξεις του Ιού και πάντα όσα έπραξε και πάντα τα κατορθώματα αυτού δεν είναι γεγραμμένα είναι το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ και εκοιμήθη ο Ιού μετά τον πατέρον αυτού και έδαψαν αυτόν εν Σαμαρία εβασίλευσε δέαντα αυτού Ιωάχας ο Υιός αυτού και ο καιρός καθόν ο Ιού εβασίλευσε επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία ή το 28 έτη αμήν ο Αχάβ λοιπόν ο χειρότερος των βασιλιάδων που πέρασε ποτέ από το Ισραήλ παρασυρώμενος από τη γυναίκα του την Ιεζάβελ την οποία και άφηνε να προφητεύει αλλά και να να φέρνει μπροστά στο λαό του Ισραήλ να συνιστά τον Βαάλ ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έπραξε πονηρά υπερπάντα υπερπάντα στους ανθρώπους του λαού Ισραήλ και ο Θεός προεφήτευσε γι' αυτόν κρίσιν ολοκληρωτική μάλιστα είπε ότι δια του ηλίου του προφήτου ότι εγώ θέλω φέρει κακόν επί και σαρώσω τα πάντα κατόπιν σου. Θα εξολοθρέψω του Αχάβ τον ουρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων και των αφημένων και πάντα. Και τ' άκουσε ο Αχάβ και το παράξενο είναι ότι μετενόησε. Λυπήθηκε, μετενόησε, πήγε στο Θεό και είπε συγχώρεσέ με. Και ο Θεός αγαθός πάντα ανταποκρίθηκε άμεσα λέγοντας Είδε πώ στον ηλία τον προφήτη, είδε πώ εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιον μου. Επειδή εταπεινώθη ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τι ημέρε αυτού, αλλά εν τι ημέρε του ιού αυτού, θέλω φέρει άπαν το κακό τούτο στον οίκον αυτού. <coughs> Πέθανε πράγματι ο Αχάβ, η Εζάβε λέζησε ευασίλευσε ο πρώτος γιος και ο δεύτερος γιος κατόπιν του Αχάβ και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κάνει οριστική κρίση και τελεία κάθαρση. Δεν ήταν απλό. Ο Αχάβη είχε δύναμη, είχε στρατό. Είχε επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Είχε πάνω από 70 γιους. Είχε αξιωματικούς στρατηγούς, άρχοντες. Δεν ήταν απλό. Αλλά τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Και έτσι βρήκε έναν άντρα ο οποίος θα έκαμνε πάντα τα θελήματά του, τον εξέλεξε, τον έχρισε δια Πνεύματος Αγίου και μάλιστα βασιλιά και τον απέστειλε. Ένας άνθρωπος με μερικούς μαζί του. Τι μπορεί να κάνει απέναντι σε ένα βασίλειο, σε ένα βασιλιά και σε τόση μεγάλη δύναμη. Μα δεν θα κάνει αυτός, θα κάνει ο Θεός. Και πράγματι εφόνευσε το γιο του βασιλιά, εφόνευσε την την, στην Ιεσραήλ την Ιεζάβελ και η κρίση του Θεού συνεχίζεται. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θα λέγαμε τα εύκολα ήταν όταν συνάντησε κατά μόνας σχεδόν το βασιλιά και την Ιεζάβελ πάνω στο φρούριο που είπε είναι μαζί μου, ήταν δύο-τρει ευνούχοι, την πέταξαν και εθανατώθη. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα πρέπει η κρίση να πραγματοποιηθεί και πώς θα γίνει αυτό. Όσο και δύσκολο και αδύνατο να φαίνεται, όταν κάνει ο Θεός κάτι είναι εύκολο. Ήταν στην Ισραήλ, δύο μεγάλες πόλεις είχε ο Ισραήλ, οι δέκα φυλές στο Ισραήλ τη Σαμάρια και την Ισραήλ. Εκεί στην Σαμάρια ήταν το παλάτι, το βασίλειο του Αχάβ και των ιών του. Είχε δε εβδομή γιου. Στέλνει λοιπόν μία επιστολή και απευθύνεται στους άρχοντες, στους πρεσβυτέρους, στους παιδοτρόφους, τους αξιωματικούς, τους στρατηγούς και τους λέει από εκεί, εκεί έχετε τους εβδομή κονταγιούς του Αχάβ. Βρέστε τον έναν τον καλύτερο, κάντε τον βασιλιά και στείλτε τον να υπερασπιστεί τον κύριο. Να, και, και, εσείς εσεί εξέλθετε να υπερασπιστείτε τον κύριο του. Θα λέγαμε πράγμα αδύνατον. Έλα όμω που ο Θεό έβαλε φόβο στην καρδιά όλων αυτών και είπαν εδώ σκότωσε το βασιλιά και τη βασίλισσα αλλά και το βασιλιά του Ιούδα και με εμάς δεν θα τα καταφέρει και το στέλνουν απάντηση, ό,τι μας πει θα κάνουμε. Από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Και η, η επιστολή που η απαντητική του ΙΟΥ είναι σφάξτε και τους 70, στείλτε μου τα κεφάλια και πράγματι έγινε. Τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Κατευθύνεται προς τη Σαμάρια. Εκεί στη Σαμάρια συναντάει συγγενής του Χωζίου, τον οποίο είχε σκοτήσει, σκοτώσει, το οποίο ήταν βασιλιάς του Ιούδα και ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Του σκότωσε και αυτούς. Στο δρόμο βρίσκει και κάποιον ο οποίος ήταν ζηλωτής και αυτός. Πολύ ζηλωτής ο Ιού. Μεγάλο πλεονέκτημα και προτέρημα, αλλά και αρεστώνει στο Θεό ο ζήλος υπέρ του Κυρίου. Εάν του λέει σε με μένα, έλα. Αν η καρδιά σου είναι με την καρδιά, όπω η καρδιά μου με την καρδιά σου, έλα. Ήρθε ο Ριχάβ και του λέει, έλα να δει πώ θα εκτελεστεί ο ζήλο τον οποίον έχω εναντίον όχι μόνο του οίκου Αχάβ, αλλά και του Βάαλ. Έφτασε στη Σαμάρια και βγάζει μια διαταγή, λέγοντας ότι όποιος είναι λατρευτής του Βαλ, α έρθει στο Πανηγύρι και στο ναό του Βαλ που θα λατρεύσουμε Αυτόν. Και τους μάζεψε όλους. Μα δεν κανείς δεν πονηρεύτηκε, κανείς δεν α, είπε τι γίνεται τώρα. Κανένας αδερφή, γιατί όλα είναι από το Θεό. Και όταν ο Θεός είναι με έναν άνθρωπο, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος θα το ευωδώνει ο Θεός και ιδίως θέλω να τονίσω όταν κάποιος είναι ζηλωτής στο έργο του Θεού ό,τι και να κάνει ο Θεός θα τον ευωδώνει. Πραγματικά μαζεύτηκαν όλοι και να μην τα πολυλογούμε τους έσφαξε όλους. Όμως η Γραφή λέει ότι ο Θεός τον επισκέφθηκε και του είπε επειδή έπραξας καλός και εξετέλασα στο αριστόνη στου οφθαλμού μου και έκαμε στον Νίκο να χαάβ κατά πάντα όσα ήσαν εν την καρδία μου. Η Ιησού θα βασιλεύσουν μέχρι τετάρτης γενεάς. Ανταπόδοση από το Θεό υπάρχει. Αλλά το ότι ήταν ζηλωτή δεν σημαίνει ότι ήταν και βάρεστο στον Θεό κατά πάντα ή στα υπόλοιπα. Δεν επρόσεξε, λέει η Γραφή, δεν έμεινε στο Λόγο του Θεού κατά πάντα και ο ζήλος του δεν τον ωφέλησε. Ώστε δεν απομακρύνθηκε από τον αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ο οποίος έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. ζηλωτής, ευωδούμενος από τον Θεό, 28 χρόνια βασιλιάς, αλλά την έβνοια του Θεού δεν τη διατήρησε. Γιατί εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία στα πράγματα του Θεού δεν είναι ο ζήλος που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι η υπακοή. Είναι η προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στο Λόγο του Θεού. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που εξασφαλίζει στον άνθρωπο όχι μόνο την ευόδοση αλλά ιδιαίτερος την καλή συνέχεια που είναι αδελφοί αγαπητοί ένα από τα κυριότερα ζητούμενα στον άνθρωπο του Θεού να έχει καλή συνέχεια καλή συνέχεια η ζωή του καλή συνέχεια η οικογένειά του καλή συνέχεια το έργο του μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ακόμη πιο καθαρά τον Παύλο, τον Απόστολο ότι εγώ έθεσα λέει ο Απόστολος Παύλος θεμέλιο λίθο που είναι ο Χριστός αλλά από εδώ και πέρα τώρα πρέπει εσείς να εξετάζετε πως οικοδομείτε γιατί μπορεί να οικοδομείτε και να έχετε έργο αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν έχει έργο το κρίσιμο σημείο είναι αν το έργο σου θα μείνει γιατί ο Θεός είναι αγαθός, βλέποντας το ζήλο, βλέποντας τον αγώνα, τη σπουδή, την προσπάθεια, ευωδώνει και δίδει, προσφέρει. Αλλά εάν θα μείνει το έργο το οποίο ο Θεός σου δίνει και το οποίο εσύ εργάζεσαι, αν θα μείνει το έργο, αν θα υπάρχει δηλαδή συνέχεια, συνέχεια προσωπική μέχρι το τέλος να εισέλθεις πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, συνέχεια οικογενειακή τα παιδιά σου να εισέλθουν πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, τα εγγόνια σου, το έργο σου στην Εκκλησία, αν θα έχει συνέχεια, εξαρτάται μόνο από σένα και το πώς οικοδομήσεις. αν οικοδομής χρυσάφι ασήμι και λήθους πολιτήμους θα έρθει βοτιά να δοκιμάσει το έργο σου αλλά θα κάνει καλό στο έργο σου θα το καθαρίσει και θα το κάνει πιο λαμπρό αν όμως όπως η Ιού, που δεν πρόσεξε λέει η Γραφή να περπατεί εξ όλης της καρδίας του στο λόγο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ τότε θα έρθει η δοκιμασία με φωτιά και το έργο σου θα πάψει να υπάρχει, θα κατακαεί και ο άνθρωπος θα σωθεί ως διαπυρός. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε, ο Θεός δεν εμπέζεται, γι' αυτό μακάριο είναι ο φοβούμενος τον Κύριον πάντοτε ο οποίος περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ο Θεός έκανε λοιπόν στον Αχάβ και στην Ιεζάβε τελεία κρίση αφού έφτασε η μακροθυμία του στα όρια. Μόνο στον Αχάβ και στην Ιεζάβε έστειλε δύο τέτοιους προφήτες, τον Ηλία και τον Ελισέ. Και όλοι είδαν τη δύναμη του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, όλοι τα είδαν. Όμως κανένας δεν μετενόησε εκτός του Αχάπ που βρήκε χάρη στα μάτια του Θεού. Όλοι οι άλλοι παρέμειναν στο βάλ με σκληρότητα και αμετανόητη καρδιά. Και η κρίση του Θεού ήρθε. Ο Ιού παρέμεινε ζηλωτής αλλά απρόσεκτος. Τον ευόδωσε ο Θεός, αλλά η συνέχεια που είχε δεν ήταν καλή. Και ο Θεός του έδωσε σημεία, γιατί βασίλευσε 28 χρόνια. Αυτά εδώ έγιναν όλα, αυτή η κρίση που έκανε ο Θεός μέσα σε λίγες μέρες. 28 χρόνια τον άφησε μήπως καταλάβει και μετανοήσει και μάλιστα του δίνε και σημεία κατ' εκείνα στα σημέρα ήρθε ο Κύριος να κολοβώνει τον Ισραήλ άρχισε να αφαιρεί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί από την εξουσία του, από τη δύναμή του και αυτός δεν κατάλαβε τίποτα αυτός ήταν ευχαριστημένος με αυτά που είχε, με τη βασιλεία του, με την οικογένειά του, με όλα τα υπάρχοντά του. Δεν λογάριαζε ότι ο Θεός του αφαιρούσε και δεν μετενόησε ποτέ. Γι' αυτό και η συνέχεια υπήρξε κακή. Ο Αζαήλ, ο, Αζαήλ, ο βασιλεύς της Συρίας, τον οποίον ο Θεός έχρισε, αν θυμάστε βασιλιά, και στον Ηλία το είπε και στον Ελισέε άρχισε να παίρνει περιφέρειες πόλεις και δυνάμεις από τον Ιού, ο οποίος δεν κατάλαβε τίποτα. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός κάνει κρίση εκπαιδευτική, μήπως και μετανοήσει ο άνθρωπος, αλλά κάνει και κρίση οριστική επειδή και όταν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος. Εάν δεν μετανοήσει, κάνει οριστική κρίση. Παρατείνει τη ζωή μας, παρατείνει με μακροθυμία την εύνοια του στη ζωή μας, γιατί περιμένει τη μετάνοιά μας δίδοντάς μας σημεία. Αδυναμίας, εξασθένησης. Παρακμής, αμφισβήτησης από τον ίδιο το Θεό. Ενώ στον Δαβί υπήρχε συνεχόμενη αύξηση. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία συνεχόμενη αύξηση. Και αυτό είναι που ευαρεστεί το Θεό και σε αυτό ευαρεστείται ο Θεός. Σε μία συνεχόμενη αύξηση από δόξα σε δόξα από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από πίστη σε πίστη. Η πορεία και η ζωή του χριστιανού θέλει ο Θεός να είναι οικοδομούμενη και αυξανόμενη. Και όχι μόνο θέλει και μπορεί. Και όχι μόνο μπορεί και χαίρεται να οικοδομεί και να αυξάνει και να ευλογεί. Και δεν μιλάω στα υλικά, γιατί ο Ιού ποτέ δεν ταλαιπωρήθηκε από τα υλικά. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη χαρά, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με πάσα ευλογία πνευματική στα επουράνια. Όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, και στην Καινή Διαθήκη κάνει κρίση. Μας λέει βέβαια, εις κρίση δεν θα έρθετε, αλλά μετέβηται εκ, εκ του θανάτου ή στη ζωή. Αλλά υπάρχει μία περίπτωση που ο Θεός είναι κριτής και μάλιστα πολλές φορές αυστηρός όπως θα δούμε. Στην Καινή Διαθήκη. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος Αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε εσύ ο οποίος κρινείς διότι σε αυτά τα οποία κρίνεις τον άλλον τον εαυτό σου κατακρίνεις γιατί τα ίδια πράττεις εσύ. Και έχει ένα εδάφιο τι να σας πω φωτιά. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού εδώ στη γη είναι καταλήθειαν με τα πάσης βεβαιότητας εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Άρα ο χριστιανός μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού μέσα στην Εκκλησία εάν δεν προσέξει γι' αυτό τι λέει ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός αν δεν θέλετε να κριθεί να κρίνεστε μην κρίνετε εάν δεν θέλετε να καταδικάζεστε να καταδικαστείτε μην καταδικάζετε εάν δεν θέλετε να συγχωρείστε συγχωρείτε και αν θέλετε να σας δίδετε, δώστε. τόσο απλά και τόσο καθαρά. Θέλεις να σου δίδετε; Μάθε να δίνεις. Επάψες να δίνεις; θα πάψει, θα, πα, θα πάψει ο Θεός να σου δίνει. Ο άνθρωπος που ξέρει να δίνει. ξέρει ότι θα απολαμβάνει. Και επιμένω, δεν μιλάω για τα υλικά, τα υλικά είναι το μικρότερο. Μιλάω για όλα τα άλλα. κάνει χάρη, θα σου δίνει χάρη. κάνει έλεος, θα σου δίνει έλεος. Ευλογείς, θα σε ευλογεί. Βοηθάς, θα σε βοηθάει. Κρίνεις, θα σε κρίνει. Καταδικάζεις, θα σε καταδικάζει. Δεν συγχωρεί, δεν θα σε συγχωρεί. Συγχωρείς, θα σε συγχωρεί. Και έχει και κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Θεό. Αφού μας πληροφορεί ότι με τα πάσης βεβαιότητος η κρίση του Θεού είναι εναντίον το πρατών των τατιάφτα, δηλαδή εναντίον αυτών που κρίνουν, κατακρίνουν, καταδικάζουν, δεν συγχωρούν, δεν ελεούν, δεν δίνουν, μας αποκαλύπτει λέγοντας δεν έχεις καταλάβει ότι ο Θεός σε φέρνει σε μετάνοια για να μπορέσεις κι εσύ να αγωνιστείς, να φέρεις τον άλλον σε μετάνοια αντί να τον κρίνεις, να τον καταδικάσεις και να τον κατηγορήσεις. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ο Θεός με φέρνει σε μετάνοια μέχρι που το είδα και πάλι στο εγγονάκι μου το μικρό. Πολύ με διδάσκει ο Θεός, τι να σας πω και ευχαριστώ τον Θεό. Κάνει κάτι κακό. Πηγαίνει η μάνα του, γιατί το έκανες αυτό Δημητράκη. Ενώ στην αρχή γελάει και χαίρεται για το κακό που έκανε και είναι και άγριος και θυμώνει και αγριεύει και φωνάζει. Πάει η μάνα του, χαϊδεύει, γιατί Δημητράκη μου έκανες αυτό το κακό. Ω, σοβαρεύει. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη. Το πρόσωπο του ηρεμεί και πηγαίνει γιαγιά συγγνώμη και το λέμε από την καρδιά του και λέω κοίταξε η μητέρα του φέρνει σε μετάνοια το παιδί αυτό το οποίο ήταν αγριεμένο σκληρό κακό και χαιρότανε και στο κακό που έκανε έτσι λέω φέρνει και σε μένα ο Θεός σε μετάνοια και έτσι θέλει ο Θεός να είμαστε μιμητές του όπως λέει ο Παύλος μιμητέ του μιμητέ Μη μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, να αγωνιζόμαστε, όχι να κρίνουμε, να κατακρίνουμε και να καταδικάζουμε, αλλά να φέρνουμε σε μετάνοια τον άνθρωπο, πώς, στο κακό, καλό. Με αγάπη, με μακροθυμία, με χριστότητα και μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Μην νομίζεις, ο άνθρωπε, ότι εσύ ο χρήνον τους πράττοντας τα αυτά και πράττοντα αυτά θα εκφύγεις από την κρίση του Θεού. Μην το πιστεύεις αυτό, ότι θα εκφύγεις από την κρίση του Θεού, γιατί ο Θεός δεν θα σε φέρνει σε μετάνοια και σένα και αυτά που κατακρίνεις αυτά θα κάνεις. Θα, χά, θα χάσεις την εύνοια του Θεού που σε φέρνει σε μετάνοια και θα έχεις να αντιμετωπίσεις έναν Θεό που δε, όχι μόνο δεν σε φέρνει σε μετάνοια για να σε λέει αλλά σε αφήνει στην αμετανόητη πως θα δούμε κάτω και σκληρή καρδιά σου να πέφτει στα ίδια παραπτώματα ώστε η κρίση του να είναι δικαία. Εδώ στη γη εκπαιδευτική κρίση προς μετάνοια. Γι' αυτό μην καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος του Θεού, της υπομονής και του Θεού και της μακροθυμίας του Θεού. Εάν είσαι στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού, στην εύνοια του Θεού, στην ευλογία του Θεού, αυτό οφείλεται στη Χριστότητα, στην υπομονή και στη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος σε φέρνει σε μετάνοια. Εάν όμως παρόλο το έλεος και τη χάρη του Θεού και τη μακροθυμία και τη Χριστότητα και την υπομονή Του, εσύ διατηρείς σκληρότητα και αμετανόητο καρδιά, τότε όχι μόνο καταλήθεια με τα πάσης βεβαιότητος θα έρθει κρίσης του Θεού επάνω σου και όταν λέω επάνω σου εννοώ σε σένα, στην οικογένειά σου, στη συνέχεια σου και σε ό,τι είναι αυτό που ο Θεός αποφασίζει να σε κολοβώνει ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι καλό να πέσουμε σε χέρια Θεού ζώντος. Η κρίση του Θεού είναι ανήλεος σε αυτόν που δεν κάνει έλεος. Είναι ανάγκη όταν βλέπουμε το κακό, αντί να το κρίνουμε, αντί να το κατακρίνουμε, αντί να το καταδικάζουμε, αντί να το δημοσιοποιούμε, να αγωνιστούμε όπως ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, όπως ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας, να φέρουμε σε μετάνοια για να μας φέρνει και ο Θεός πάντοτε σε μετάνοια, ώστε να απολαμβάνουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Αν όμως η καρδιά μας είναι σκληρή, αμετανόητος, τότε θησαυρίζουμε οργή, όχι μόνο για τη ζωή αυτή, αλλά και για την ημέρα της οργής και αποκαλύψεως, της δικαιοκρισίας του Θεού. Ώστε είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι όποιος αποδώσει στον άλλον, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι έτοιμος να αποδώσει στον κάθε έναν από μας κατά τα έργα μας. Αν τα έργα μας είναι αγαθά, αγαθό. Θα δούμε ισμέν του ζητούντα με υπομονή έργων αγαθών, να τώρα ο ευλογημένο άνθρωπο του Θεού και να μα κάνει έτσι ο κύριο αδελφοί. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Να μα κάνει έναν ευλογημένο άνθρωπο. Να ζητούμε έργων αγαθών δι' υπομονή. Αντί να νευριάζουμε, να θυμώνουμε, να αγανακτούμε, να ζητάμε την κεφαλή επιπίνακη, να ζητάμε καταδίκη, που δεν αρέσει στο Θεό, να είμαστε υπομονετικοί Συγχωρητικοί Να κάνουμε υπομονή Στον άλλον Και να αγωνιζόμαστε να κάνουμε έργο αγαθός σε Μα Αυτός είναι άτακτος Αυτός είναι κακός Αυτός είναι θυμώδης Αυτός είναι ε, παραβάτης Αυτός είναι ε, Μα δεν καταλαβαίνει τίποτα από το Λόγο του Θεού Μα τι είναι, τι μπορεί να είναι Ό,τι και να είναι Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι είναι αυτός Αλλά τι είσαι εσύ και εγώ Μόνο ο λόγος του Θεού αδελφοί Μας φανερώνει τα μυστικά Τα μυστήρια θα έλεγα πιο σωστά Το να απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού Μας εθίμωσε Ε λοιπόν πήγαινε πιες ξύδι να ξεθυμώσεις Μας εαγρίεψε Λοιπόν Μα σε αδίκησε Και λοιπόν Εσύ δικαιοσύνη περιμένεις από, τους, από το Θεό Ή από τους ανθρώπους Εγώ περιμένω από το Θεό Και οι άνθρωποι Εγώ να τους, δικαιώ, να τους βοηθήσω Γιατί όσο εγώ Προσφέρω Τόσο θα μου προσφέρει ο Θεός Όσο εγώ δικαιολογώ Τόσο θα με δικαιολογεί ο Θεός Εάν έχεις λοιπόν Με υπομονή όμως όχι για μια στιγμή να κάνω κάτι απαράτο, δεν καταλαβαίνει αυτός. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μα δεν τον βλέπεις, δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς. Σήμερα να μάθουμε, αδερφοί, και εγώ να μάθω πρώτος, Χριστέ μου, βοήθησέ με, γιατί σε αυτό είμαι πολύ ελλειπής. Πολύ ελλειπής. Να μάθω ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος, υπομονετικός. Ποτέ δεν έχει θυμώσει μαζί μου. Ποτέ δεν με έχει μαλώσει, ποτέ δεν με έχει κατακρίνει, ποτέ δεν με έχει κατηγορήσει, όλο με δικαιολογεί. Και τόσο πολύ με αγαπάει που δεν λυπήθηκε και τον ιό του το μονογενή. Μα τόσο πολύ με αγαπάει. Να μάθω λοιπόν και εγώ να είμαι μακρόθυμος. Το βλέπω τον άλλον, ναι. όλο στραβά τα κάνει. Και λοιπόν βοήθησε τον να τα κάνει ίσια. Βοήθησε τον να διορθωθεί. Πλησίασέ τον. Προσευχή να σου δώσει χάρη ο Θεό. Να βρει έλεο από το Θεό. Αδελφοί, μην είμαστε αυστηροί με του άλλου. Μην δίνουμε εντολέ. Σε κανέναν. Με τον εαυτό μα να είμαστε αυστηροί. Μην κρίνουμε και καταδικάζουμε. Μην τα βάζουμε με το Θεό. Γιατί όταν τα βάζεις με τους ανθρώπους του Θεού, τους κακούς, με το Θεό τα βάζεις. Εάν λοιπόν και όποιος έχει έργο, ζητάει μάλιστα, ψάχνει να βρει έργο αγαθό με υπομονή, σε αυτόν ο Θεός θα δώσει, ακούστε, πόσο ελεήμων είναι ο Θεός και πόσο πραγματικά πλούσιος. Πλούσιος όν επτόχευσε λέει και πόσο πλούσιος είναι με εμάς. Σε αυτόν λοιπόν που ζητάει έργο αγαθό με υπομονή σε όλους τους ανθρώπους σε αυτόν θα δώσει δόξα, τιμή, αφθαρσία και ζωή αιώνια. Αυτά θέλω εγώ. Αλλιώς θα δώσει κρίση. Κατάκριση και καταδίκη. Και το εξηγεί. Στους φιλονίκους όμως, που νευριάζουν, αγριεύουν, τσακώνονται και τους απειθούντας εις την αλήθεια και πειθωμένους στην αδικία, γιατί είναι αδικία πάσα ανομία. Και ο νόμος τώρα του Θεού, ο λόγος του Θεού τι λέει. Να είσαι μακρόθυμος, υπομονετικός, να το συγχωρεί, να μην ευριάζεις, να μην αγανακτείς. Ο δούλος του Θεού έχει τρία χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αδερφοί. Δεν ευριάζει, δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν τσακώνεται. Και αν το κάνει αυτό τρέχει γρήγορα στο ταμείο του να διορθωθεί. Γιατί το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι πολύτιμο στο Θεό. Πρώτον. Δεύτερον δεν αγανακτεί, δεν γκρινιάζει, δεν φωνάζει, δεν παραπονιέται. Αλλά τι κάνει, μακροθυμεί, υπομένει. σαυτόν αυτόν ευαρεστείτε ο Θεός. Και τρίτον, δεν αυτοπροβάλλεται. Δεν αυτοσυστήνεται. Δεν αυτοδικαιώνεται. Αλλά τι λέει, εγώ φταίω. Ταπεινώνεται. Τώρα δούμε τον κακό εργάτη. Μαλώνει, θυμώνει, αγριεύει. Φεύγει ο Θεός. Γκρινιάζει, παραπονιέται, αγανακτεί, με όλους τα βάζει. Φεύγει ο Θεός και αυτό συστήνεται. Εγώ είμαι. Εγώ το κάνω καλά. Αυτό θα κάνει λάθο. Και εκείνο θα κάνει λάθο. Και είδε τι μου έκανε και είδε τι του έκανε. Με αυτόν τον άνθρωπο πάει ο Θεό. Απομακρύνθηκε σε αυτόν επίκειται κρίση Θεού. Γι' αυτό να μετανοήσουμε σήμερα, αδερφοί. Να μετανοήσουμε γιατί δεν μας θέλει έτσι ο Θεός όπως είμαστε. Μας θέλει όπως είναι Αυτός όπως είναι αυτός. Και εν τέλει, θλίψεις και στενοχώρια επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου που εργάζεται το κακό σε Ιουδαίων πρώτο και Έλληνα. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Θλίψεις και στενοχώρια σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται αυτό που δεν αρέσει το Θεό. Και ξέρετε αδελφοί ποιο είναι χειρότερη, το χειρότερο κακό που μπορούμε να κάνουμε. Να εργαζόμαστε τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Δικαιοσύνη η ανθρώπινη η σαν αυρώμικο ρούχο. Η δικαιοσύνη η ανθρώπινη η δε σύγχωρη, δεν συγχωρεί. Δεν υπομένει. Ε, μακροθυμή. Δεν λέει, ε, εγώ, ε, 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 τέλειωσε τέλει, γρήγορα. Έτσι πρέπει να τα κάνετε. Σε αυτόν ναι, ο Θεός δίνει θλίψη και στενοχώρια τον άνθρωπο όμως που έχει μάθει να μακροθυμεί με τη γυναίκα του, με τον άντρα της, με τα παιδιά του, που εργάζεται το αγαθόν, που δεν είναι αυστηρός με τους άλλους, είναι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Δεν λέει στους άλλους να μετανοήσουν, αυτός μετανοεί. Δεν επενεί τον εαυτό του, τους άλλους επενεί. Δεν συστήνει και προβάλλει τον εαυτό του, τους άλλους συστήνει και προβάλλει. Με αυτούς είναι ο Θεός μαζί. Μα γιατί αυτούς τους ευλογεί ο Θεός. Γιατί είναι μιμητές του Παύλου που είναι του Χριστού, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Γι' αυτό είναι με αυτούς. Γιατί δεν είναι με τους άλλους. Γιατί φέρνει κρίση ο Θεός. Φέρνει κρίση. Και εν τέλει, δόξα, τιμή και ειρήνη, ακούτε, αφού του εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, σε εδόξασα. Να ποιος είναι ο πολύτιμος στους οφθαλμούς. Αυτός που έχει πράον και ησύχιον πνεύμα, αυτός που έχει υπομονή και μακροθυμία και αυτός που είναι ενδεδειμένος πάντοτε ταπεινοφροσύνη. Κάνε μας έτσι Χριστέ. Και καλό είναι να το πούμε ο καθένας για τον εαυτό του Κάνε με έτσι Χριστέ μου σε παρακαλώ Μην επιτρέπεις να εκκλίνω δεξιά και αριστερά Θέλω να έχω Την ευνοιά σου, τη χάρη σου Το ελαιό σου, την ευλογία σου Και καλή συνέχεια Καλή συνέχεια στη ζωή μου Να είναι καλό Το, το, το αύριο να είναι καλύτερο από το σήμερα Πνευματικά εννοώ Και το μεθαύριο καλύτερο από το, από το αύριο Γι' αυτό ο Θεός σε αυτούς δίνει δόξα και τιμή, όχι η δόξα η τιμή, η δόξα και τιμή και η ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενο το αγαθόν και το αγαθόν είναι ο Λόγος του Θεού ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας φέρνει να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας, τον βηματισμό μας, τον δρόμο μας Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μας φανερώνει τα λάθη μας για να τα διορθώσουμε. Και ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας εξηγεί γιατί. Αυτό το γιατί που κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αν ο Θεός δεν το εξηγήσει. Και δεν έχει σημασία αδερφοί πόση δύναμη έχουμε, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ασφαλείς όπως ο Αχαάβ ή η εζαβελ τα παιδιά του Αχαάβ και της Εζάβελ αισθανόντουσαν ασφαλείς γιατί ήταν βασιλιάδες είχαν στρατό πολύ να τους υπερασπιστεί είχαν άρχοντες είχαν πλούτη είχαν χρήματα αλλά η κρίση του Θεού ήρθε σε δύο-τρεις μέρες από αυτόν τον οποίο προσδιορίσε ο Θεός τον Ιησού και με τον τρόπο που ο Θεός προσδιορίσε. Να κλείσουμε με αυτό, ότι η κρίση του Θεού όχι η τελική δικαιοκρισία, η καθημερινή κρίση. Η κρίση του Θεού θα είναι ανήλεος σε αυτόν που δεν κάνει έλεος. Και το έλεος είναι καλύτερο από τη θυσία. Ο Ιού έκανε θυσία, είχε ζήλο. Τον ευλόγησε ο Θεός, αλλά μέχρι εκεί. Σταμάτησε όταν ο, ο Ιού δεν πρόσεξε. Και πιστεύω ότι ο Θεός σήμερα, εμένα τουλάχιστον, ελπίζω και σε εσά, μας εφιστά την προσοχή. Όταν λέει η Γραφή και είναι κακή», Κανένας δεν μπορούσε από εμά να υπολογίσει πόσο κακή. Είναι πολύ κακή. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, σκεφτείτε να έχουμε και θλίψη και στενοχώρια από το Θεό, επειδή είμαστε φιλώνικοι, επειδή είναι αμετανόητος και, σκλη... και με... αμετανόητος η καρδιά μας και σκληρή η καρδιά μας, και σκεφτείτε. Να απολαμβάνουμε δόξα, τιμή και ειρήνη από το Θεό μέσα σε αυτούς τους καιρούς κακούς, πώς, πώς θα φαίνεται η διαφορά, αλλά το σημαντικότερο πόσο θα δοξάζεται το Θεό στη ζωή μας, που είναι και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Θέλουμε να δούμε πριν έρθει ο Κύριος να μας πάρει τη δόξα του Χριστού. Αμήν αδερφοί να δούμε τη δόξα του Χριστού. Βοήθησέ μας Κυρίε μου, ελέησέ μας και φτιάξε μας έτσι όπως Εσύ μας θέλεις, δούλους, αγαθούς, καλούς, ευάρεστους, προσεκτικούς, στο να περπατάμε ακριβώς, μοίως άσοφοι αλλά σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Αμήν.